πέρα από τα επιμέρους των διατάξεων του σχεδίου νόμου, που ο εισηγητής μας εκτενώς αναφέρθηκε, ως όφιλε, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια σε σχέση με τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης. Με πρόσχημα τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου, πατώντας σε υπαρκτά προβλήματα, φυσικά, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, προωθείτε κι εσείς ως κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αναδιαρθρώσεις για να υπηρετήσετε τους στόχους και τις ανάγκες της άκουσας τάξης, της πραγματικής ιδιοκτήτριας του κράτους σε κάθε ταξική κοινωνία. Ποιος είναι ο ένοχος για εσάς, ο εργαζόμενος? Αυτός ενοχοποιείται για την κακοδαιμονία στις δημόσιες υπηρεσίες και φυσικά στο απειρόβλητο οι πολιτικές που εφαρμόσατε στη δημόσια διοίκηση και οδήγησαν σε φαινόμενα για τα οποία σήμερα κατηγορείτε τους εργαζόμενους. Η δημόσια διοίκηση μας λέει ότι πρέπει να είναι ουδέτερη, να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, να είναι πέρα και έξω από κόμματα. Δηλαδή, μας λέτε ότι η δημόσια διοίκηση δεν έχει ταξικό πρόσημο. Είναι μακριά και πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές στοχεύσεις. Ουδέν ψευδέστερο και απατηλό βέβαια. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλήθεια, το κράτος ποιανού είναι? Είναι του εργάτη, είναι του αγρότη, του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, τα σώματα ασφαλείας, το αστικό δίκαιο, που υπηρετούν το λαό? Όχι βέβαια. Το κράτος αυτό, για το οποίο δεν γίνεται κουβέντα από την πλευρά σας, είναι το κράτος της άρχουσας τάξης, της αστικής τάξης. Σε ένα τέτοιο κράτος και σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις έχετε συμφωνήσει όλοι σας. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία που είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του κεφαλαίου, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το σύστημα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει τη στρατηγική της συνέχειας αυτού του κράτους, να κουμπώσει με την εθνική στρατηγική για τη διοικητική μεταρρύθμιση που η ίδια η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε ως κυβέρνηση το 2014 με υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό. Την συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους Γεροβασίλικα, Τρούκαλου, Δερναρδάκη. Έχει προϊστορία ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό, αφήνοντας άθικτο όλο το επιχειρησιακό πρόγραμμα 14-20 που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία ως προς τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε. Και σήμερα φυσικά έχει στρωθεί ο δρόμος, άνοιξε η όρεξη για τη Νέα Δημοκρατία για να γίνει ακόμα πιο επιθετική και αντιλαϊκή η πολιτική της για αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο. Θέλετε δημόσιους υπαλλήλους υποτακτικούς στην κυβερνητική πολιτική που θα τους μετατρέπει σε πυθύνιο γρανάζι της κρατικής μηχανής. Τους πετάτε την πανανόφλουδα των κινήτρων και της ανταμοιβής υπαλλήλων και αυτό το ψευτομπόνους για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, λες και απευθύνεστε σε αδαείς. Παρουσιάζεται ως αύξηση ή ως παροχή προς τους δημόσιους υπαλλήλους στην προσωρινή αναστολή της μείωσης της προσωπικής διαφοράς κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι κατηγοριοποιούνται ακόμα και αν έχουν τα ίδια προσόντα, ακόμα και αν εργάζονται στην ίδια υπηρεσία, που σημαίνει μεγαλύτερη διάσπαση των εργαζομένων μπροστά στην ενιαία επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση. Μα μιλάμε για ένα χυδαίο μηχανισμό εξαγοράς και εκδούλευσης των εργαζομένων. Δηλαδή τι θέλετε? Θέλετε να είναι πειθαρχημένοι, να είναι στοχοπροσιλωμένοι, να είναι αδιάλακτοι στην εφαρμογή των αντιλαϊκών στόχων. Και αυτό το επιβάλλεται με μια σειρά ρυθμίσεων, πειθαρχικών διαδικασιών, αξιολογήσεων και άλλα, που αυτά βέβαια έχουν θεσπιστεί ήδη. Και εσείς όχι μόνο δεν τα αλλάζετε όπως συζητάμε, αλλά εσείς το πάτε και ακόμα πιο πέρα. Όλα όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου, δεξιότητες, αξιολόγηση και στοχοθεσία, κίνητρα αποδοτικότητας και ανταμοιβές, σύμβουλοι ακεραιότητας και μονάδες εσωτερικού ελέγχου, μιλάμε τώρα για μηχανισμούς, όχι ψευτιές, συνδέονται
και με το σύστημα των προσλήψεων και τις δομημένες συνεντεύξεις που συνιστούν κόφτη, δηλαδή αποκλεισμό κάποιων και ευνόηση εκείνων που αποδέχονται να υπηρετήσουν μια δημόσια διοίκηση ως εργαλείο στήριξης, ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας. Το νομοσχέδιο επί της ουσίας κάνει lifting στην προηγούμενη αντιδραστική κρατική αξιολόγηση. Το λέω αξιολόγηση για το ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αξιολόγηση για να συνεννοούμαστε, γιατί είναι ένας αντιδραστικός κρατικός έλεγχος των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή την αξιολόγηση που συνάντησε τόσες δίκαιες αντιδράσεις, την επαναφέρεται με τη συσκευασία της στοχοθεσίας και τη συναρτάται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Με την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία, η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση σύν της άλλης και της επιχειρηματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου και μάλιστα στην προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Συνεπώς, το πλαίσιο του σημερινού δρόμου ανάπτυξης, της σημερινής εξουσίας και του σημερινού αντιδραστικού κρατικού μηχανισμού, το ερώτημα καλή ή κακή αξιολόγηση, δίκαιη ή άδικη, τιμωρητική ή μη τιμωρητική, έχουν βρεθεί διάφορες διατυπώσεις και εκφράσεις, είναι υποκριτικό, είναι πονηρό, συσκοτίζει την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση που θα έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Και ποιος καθορίζει στο κάτω-κάτω τα κριτήρια αξιολόγησης και τι είδους κριτήρια είναι αυτά? Δεν τα καθορίζει η κυβέρνηση με βάση τη γενική κυβερνητική πολιτική, τη γενικότερη αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν έχει σημασία αν είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κτλ. Αφού ομονοείται όλοι στην ίδια στρατηγική, στην ίδια λογική. Μια αντιλαϊκή πολιτική μόνο αντιλαϊκούς στόχους μπορεί να θέτει στην κρατική διοίκηση. Όταν, για παράδειγμα, πετσοκόβει τις δαπάνες για την υγεία, εν μέσω επιγουσών αναγκών στην υγεία, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, όταν δεν προσλαμβάνει υγειονομικούς, δεν έχει εξοπλισμό και υποδομές, τότε η αξιολόγηση και η αποδοτικότητα των υγειονομικών υπαλλήλων από τι κρίνεται? Θα κρίνεται από τις υπερορίες, τις ελλείψεις σε μέσα, την εντατικοποίηση ή κυρίως από το πόσο μοχθούν για την επιχειρηματική λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων παρά την διάθεσή τους και τις ηρωικές τους προσπάθειες να βοηθήσουν τους ασθενείς. Και παραλείπω βέβαια, γιατί περνάει η ώρα. Εμείς ως ΚΚΕ, όταν κάνουμε κάθε φορά κριτική στις αλλαγές και τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, δεν υπερασπιζόμαστε το δημόσιο τομέα που υπάρχει σήμερα, ούτε κλείνουμε τα μάτια σε υπαρκτά φαινόμενα διαφθοράς, ούτε αδιαφορούμε για τους αναγκαίους λειτουργικούς εξυγχρονισμούς αυτού του κράτους που σχετίζονται με τις λαϊκές ανάγκες, ούτε αγνοούμε τις φιλότιμες και ηρωικές πολλές φορές προσπάθειες των εργαζομένων στο δημόσιο που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το λαό, τους οποίους βέβαια δεν τους ταυτίζουμε συλλήβδιν με την αντιλαϊκή φύση και την αποστολή του δικού σας κράτους, του αστικού κράτους, για την οποία δεν έχουμε βέβαια την παραμικρή αυταπάτη. Αυτό που θέλουμε να υπερασπιστούμε είναι την αξιοπρέπειά τους στην εργασία, τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν ακριβώς από αυτή την αξιοπρέπεια. Το ΚΚΕ λοιπόν ακουμπάει στην ουσία του προβλήματος που βρίσκεται στο γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση υπηρετεί μία συγκεκριμένη τάξη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι προϋπόθεση είναι να γίνουν ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στην εξουσία, και να έρθει στην εξουσία άλλη τάξη. Και αυτή η τάξη είναι η εργατική τάξη. Η μόνη προοδευτική που μπορεί να αντικαταστήσει την παλιά, την αστική. Αυτό λοιπόν το νέο κοινωνικό σύστημα, με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και την κοινωνικοποίηση όλων των μέσων παραγωγής, θα έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Έτσι, ο διοικητικός μηχανισμός δεν θα λειτουργεί με κριτήρια τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Θα αφαιρεί το έδαφος διαπλοκής των εργαζομένων στην κρατική διοίκηση και τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κρατική διοίκηση σε μια τέτοια εξουσία θα υπηρετεί την παραγωγή με στόχο την διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει ο